τρίτο μας θέμα είναι ψήφισμα για τη στήριξη της καμπάνιας με τίτλο «Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα». Ο κύριος... Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα αν μπορεί ο κύριος Κάσκιος, ναι, τον έχω... ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Μακεδονικών Συλλόγων, να μας κάνει μια ενημέρωση. Έχει τον λόγο ο κύριος Τάτσιος. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία, κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, γεια σας, χρόνια πολλά. Θα είμαι πολύ σύντομος, πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό εθνικό θέμα. Τέλη Νοεμβρίου ενημερωθήκαμε από την Παμακεδονική Ένωση Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, οι οποίοι είχαν μια συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Κοτζιά, σχετικά με την οριστική λύση στην ονομασία των Σκοπίων. Μας ενημέρωσαν ότι τώρα είναι η στιγμή που πρέπει ο ελληνικός λαός να εκφράσει την άποψή του. Επειδή διακρίνουμε μια διαφορετική στάση των Ελλήνων πολιτών, και αυτό το βλέπουμε από τα μέλη της Ομοσπονδίας μας που βρίσκονται κυρίως σε όλη τη Μακεδονία αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, σε ό,τι αφορά την ονομασία. Επειδή βιώνουμε στο πετσί μας πραγματικά ως Έλληνες πολίτες τα κακώς κείμενα που συμβαίνουν κυρίως στη Δυτική Μακεδονία, όπου εκεί σε πολιτιστικές εκδηλώσεις δεν ακούμε ούτε λέξη ελληνικά, σε εκδηλώσεις ντόπιων Μακεδόνων, αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία με πρόσφατο παράδειγμα μελέτη που πραγματοποιήθηκε δίθεν επιστημονική σε χωριά του Δήμου Σιδικής, Παμπακόφιτο, Χαροπό, Άκιστρο, του Δήμου Σερών, Ορεινή, Παλαιόκαστρο, Δήμου Σιράκλειας, Αμμουδιά και άλλα 15 χωριά του νομού Δράμας, Βίγλωσσα, ντόπιων Μακεδόνων. Βλέπουμε λοιπόν ότι δίθεν επιστημονικές μελέτες προσπαθούν να αποδείξουν ότι υπάρχει σλαβική ταυτότητα στους ντόπιους πληθυσμούς Σερών και Δράμας στην Ανατολική Μακεδονία. Και αυτό διότι εμείς στις δικές μας εκδηλώσεις έχουμε αποβάλει οποιοδήποτε αλλόφωνο στοιχείο και τραγουδούμε μόνο ελληνικά. Άρα λοιπόν, επειδή αυτή η προπαγάνδα δεν μπορεί να περάσει στις περιοχές Ανατολικής Μακεδονίας για ευνόητους λόγους, λόγω των τριών βουλγαρικών κατοχών, προσπαθούν με άλλους τρόπους αυτοί οι κύκλοι να παρέμβουν. Ο κύριος Δήμαρχος έχει στα χέρια του από το καλοκαίρι την αντίδραση όλου του Χαροπού, υπέγραψε όλο το χωριό, με πρωτοστάτη το Πολιτιστικό Σύλλογο Χαροπού και τον Ιερέα, όπου σειρά-σειρά ουσιαστικά απαντούν σε αυτές τις μελέτες και λένε ότι όλα αυτά που γράφουν είναι αναλυθή. Μαζί με όλες τις αντιδράσεις αυτές, η Ομοσπονδία μας έχει στείλει στο Πανεπιστήμιο που έδωσε το διδακτορικό και πραγματοποίησε την μελέτη αυτή την ερευνητική, έχει σταλεί αίτημα όπου ζητούμε την ανάκληση αυτής της εργασίας. Δεδομένου λοιπόν ότι θέλουμε τη σταθερότητα σε όλη τη Μακεδονία, δεδομένου ότι θέλουμε το όνομα που θα πάρουν οι γείτονες να είναι πραγματικά αυτό που τους εκφράζει, την εθνολογική του σύσταση, γνωρίζουμε όλοι ότι έχουν 40% Αλβανούς, πάρα πολλούς Βούλγαρους και ελάχιστους Έλληνες σε αυτό το κράτος, οι περισσότεροι είναι Σλάβοι. Ζητούμε λοιπόν να δοθεί μια ονομασία η οποία δεν θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία, ο οποίος εάν υπάρξει σε αυτό το κρατήδιο, είτε με τα σενάρια που κυκλοφορούν το Άνω, Βόρεια, Νέο Μακεδονία, μία λέξη ακούγεται ότι θα υπάρξει και μάλιστα λένε ότι το Νέο Μακεδονία δεν θα μείνει σκέτο Μακεδονία. Κάτι το οποίο μπορούμε όλοι να καταλάβουμε ότι δεν ισχύει. Άρα λοιπόν, αν υπάρξει όρος Μακεδονία, εκτιμούμε ότι στο εκείς μέλλον θα αποσταθεροποιηθεί η ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Θέλουμε εμείς, τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, όλες οι επόμενες γενιές να ζήσουν σε ένα σταθερό περιβάλλον. Θέλουμε οι γείτονές μας να έχουν μια σταθερότητα. Αυτή τη σταθερότητα λοιπόν θα τη δώσει μόνο ένα όνομα το οποίο δεν θα περιέχει αυτόν τον όρο. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα τους δώσουμε το όνομα, είμαστε όμως εκείνοι οι οποίοι θα απαιτήσουμε να υπάρχει σταθερότητα στο μέλλον της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να ψηφίσετε υπέρ αυτής της καμπάνιας, περί μη χρήσης του όρου Μακεδονία σε καμία περίπτωση, ούτε με συνθετικά ούτε με παράγωγα, κάτι το οποίο έχουν πραγματοποιήσει ήδη ο Δήμος Αμφίπολης, ο Δήμος Κάτω Νεκροκοπίου, ο Δήμος Φλόρινας, δύσκολη περιοχή, ο Δήμος Εορδέας στην Τολεμαΐδα, επίσης δύσκολη περιοχή, ο Δήμος Σκίδρας, ο Δήμος Έδεσας, ο Δήμος Αλμοπίας, ο Δήμος Νάουσας και έπεται συνέχεια. Και οι 59 Δήμοι της Μακεδονίας έχουν πάρει αυτό το αίτημα. Να σας πω ότι το αίτημα το ξεκινάει η Ομοσπονδία μας, ωστόσο
Το συντονιστικό όργανο αυτής της καμπάνιας αποτελείται από όλες τις παμακεδονικές ενώσεις Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ευρώπης, Αφρικής, τις τέσσερις της Αυστραλίας και από πολλές οργανώσεις μακεδονικές εντός Ελλάδος. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας. Και εμείς σας ευχαριστούμε και τάτε Γιώργη για την πολύ καλή ενημέρωσή σου. Ο κύριος Δήμαρχος έχει το λόγο. Κυρίε και κύριοι, επί το αντικειμένο. Επί το αντικειμένο, παρακολουθείτε το θέμα. Υπάρχει συνεργασία και ενημέρωση και από τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Μακεδόνων. Πράγματι, μερικά από τα χωριά μας προσπαθούμε να διευθετήσουμε ώστε να μην υπάρξει πρόβλημα στο μέλλον. Τονίζω ότι αυτή τη στιγμή μην ξεγελιόμαστε, γράφεται ιστορία και αυτά που γράφονται τώρα θα παραμείνουν παρακαταθήκη στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας. Γνωρίζετε όλοι, δεν θα κάτσω να αναλύσω το τι ξέρουμε, γιατί όλοι μας ασχολούμαστε με το θέμα σαν Μακεδόνες και έχουμε και άποψη. Με την πρώτη στιγμή που υπήρξε το αίτημα από το Σύλλογο, την Ομοσπονδία, το κοιτάξαμε το θέμα και ετοιμάσαμε ένα ψήφισμα στο πλαίσιο που έχει επεξεργαστεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία. Γι' αυτό και μπήκε θέμα από την περασμένη εβδομάδα. Ενδιάμεσα, παρακολουθώντας να δούμε πώς πάει και ο παλμός μέσα στην Ελλάδα, θα είδατε πιθανότατα όλοι σας ότι υπάρχει και μια δημοσκόπηση επί του αντικειμένου, όπου 82% διαφωνούν με τη χρήση του όρου Μακεδονίας στο καινούριο κρατήριο, στο κρατήριο που υπάρχει, δηλαδή της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ένα 10% δεν γνωρίζει το θέμα και ένα 8% μόνο σε όλη πανελλαδικά συμφωνεί με τη χρήση. Ενημερωτικά σας λέω ότι έχουν δοθεί εντολές να κλείσει το θέμα πιεστικά προς την πατρίδα μας. Κυκλοφορούν φήμες σχετικά με το όνομα που έχουν, χωρίς να μας ρωτήσουν, έχουν αποφασίσει να χρησιμοποιήσουν. Εμείς όμως είμαστε υποχρεωμένοι, όποιος θέλει βέβαια, και αυτό δεν αφορά καθαρά δημοτική απόφαση. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι δημοτική απόφαση, είναι ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου και σαν αυτό θα αποσταλεί. Μετά από επεξεργασία που κάναμε, προτείνουμε να μην γίνει να υποβάλουμε ένα ψήφισμα στο οποίο δεν δεχόμαστε τη χρήση του όρου Μακεδονία στο όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, του κρατηδίου, του κράτους της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας Μακεδονίας ή οποιαδήποτε παράγωγο ή σύνθετη ονομασία με τη χρήση του όρου Μακεδονία εντός του ονόματος το οποίο θέλουν να κάνουν. Κανένας μας δεν μπορεί να εξασφαλίσει το τι θα αποφασίσουν οι χειριστές, διότι εμείς δεν είμαστε χειριστές. Εμείς όμως είμαστε Έλληνες, είμαστε Μακεδόνες και θα πρέπει να έχουμε τοποθέτηση επί αυτού. Η εισήγηση λοιπόν είναι αυτή που ακούστηκε προηγουμένως, ούτως ώστε ελπίζουμε να αξιοποιηθεί αυτή η τοποθέτησή μας σαν Δημοτικό Συμβούλιο ενός Δήμου της Μακεδονίας, κατάλληλα από την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό της χώρας, ώστε να πετύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στις συνομιλίες που είναι έχουν ενταλθεί να διεξαχθούν επί αυτού του αντικειμένου. Δεν έχω τίποτα να σας πω, είναι σαφές, είναι απλό. Θα χαιρόμουν να ακούσω, επειδή μιλάμε για ψήφισμα τυχόν άλλες τοποθετήσεις ή συμφωνία επί αυτού που προτείνεται, ώστε, όπως γνωρίζετε, η ισχύς των ψηφισμάτων, όταν είναι μεγάλη,
όταν είναι και ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια. Κύριε Πρόεδρε, εγώ αυτά είχα να πω. Θα χαιρόμουν να τοποθετηθούν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι επί αυτού, όσοι επιθυμούν, ώστε να δούμε εάν συμφωνούν με αυτό το ψήφισμα και αν θα προχωρήσουμε να το υποβάλουμε μετά στις αρμόδιες αρχές, στα Υπουργεία Εξωτερικών, στα Γραφεία, στην Ομοσπονδία για να μπορεί να βρει στα αρχεία της κλπ. Ευχαριστώ. Ο λόγος τον κύριο Νικόλα Ιντζέ. Θα ήθελα να δώσω θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Ντάτσιο για την προσπάθεια που κάνει. Είναι πολύ καλό. Εμείς πρέπει να κάνουμε το καθήκον μας. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Άσχετα αν στο τέλος δεν θα εξαρτηθεί η απόφαση από εμάς, να μην πούμε μετά ότι δεν ξέραμε, δεν είδαμε, δεν γνωρίζαμε. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε, να κάνουμε το καθήκον μας και από εκεί και πέρα ό,τι γίνει. Ωραία. Ο λόγος τον κύριο Λούκο Ζήση. Εγώ θέλω να κάνω ερώτημα, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ξέρω αν για την διατύπωση του ψηφίσματος είναι ενήμερος ο Πρόεδρος, ο κύριος Τάτσιος, και αν δεν είναι ενήμερος, μήπως έχει να προσθέσει κάτι για τον τρόπο που θα διατυπωθεί το ψήφισμα. Αυτά που είπε ο κύριος Τάτσιος είναι αποτυπωμένα πάνω σε αυτά. Είναι τα ερώτημα κάτι. Όχι, όχι, θα απαντήσω εγώ. Πιθανό να έχει να προσθέσει κάτι. Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Όχι. Άλλη ερώτηση. Ας τοποθετηθούν να απαντήσουμε όλα μαζί. Ο κύριος Πασχαλίδης έχει τον λόγο. Μένει με κάποιος ο κύριος Μούγκος και εγώ αυτό θα τον ρωτήσω και προσθέτω εάν υπάρχει μια φόρμα με περισσότερο τεκμηριωμένη την άποψη και περισσότερο δημιουργημένη την απόφαση και το ψήφισμα που θα πάρει. Η υπόλοιπη δήμη, επειδή είσαι ο πρόεδρος του Παθηνής Ομοσπονδίας, το συλλόγο, το μακεδονικό συλλόγο. Εάν υπάρχει μια φόρμα συγκεκριμένη στην από την οποία θα προκύπτει τεκμηρίωση και περισσότερο αιτιολόγηση για να είναι το ψήφισμα πιο σωστό διατυπωμένο. Όχι ότι δεν είναι σωστά διατυπωμένο, απλώς περισσότερα τεκμηριωμένο. Ο λόγος στην κυρία Φταμπουρίδου και από την ευθύνη. Και εγώ ένα ερώτημα στον κύριο Τάσο και θα ήθελα να απευθύνω. Το ψήφισμα, η διαδικασία μάλλον τη έκδοση ψηφισμάτων από τα Δημοτικά Συμβούλια ξεκίνησε και είναι ενισχύει. Μάλλον σε εξέλιξη. Κάνατε μια συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Φαντάζομαι ότι είναι πάμε βήμα-βήμα. Έχετε προγραμματίσει κάποιο άλλο είδους δράσεις στις οποίες θα μπορούσε να είναι, αλλογή τη Δήμη, δηλαδή κάποιες ημερίδες ενημέρωσης του κοινού ή κάποια άλλα πράγματα τα οποία έχετε κατά νου. Και κάτι άλλο, συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών είχατε. Ο κύριος Τάτσι Γιώργος έχει το λόγο. Να ξεκινήσω από το τελευταίο ερώτημα της κυρίας Φταγκουρίδου. 28 Νοεμβρίου συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από όπου και ξεκίνησε η καμπάνια αυτή. Έγινε πολύ γρήγορα μετά τα νέα από το εξωτερικό και πήραμε και τις ευλογίες, μάλιστα, του πρόεδρου. Ήταν θετικός, δηλαδή. Ήταν θετικός, ναι. Ζητήθηκε συνάντηση με τον κύριο Κοτζιά, ωστόσο για λόγους δικούς του δεν πραγματοποιήθηκε μέχρι στιγμής. Έχει όμως δρομολογηθεί να πραγματοποιηθεί συνάντηση με όλο το συντονιστικό όργανο αυτής της καμπάνιας, θα έρθουν από το εξωτερικό όλοι οι πρόεδροι των Παμακεδονικών Ενώσεων και θα γίνει στο διάστημα μεταξύ 15 και 20 Ιανουαρίου η συνάντηση με τον πρόεδρο, με τον Υπουργό Εξωτερικών, όπου εκεί ελπίζουμε να έχουμε στα χέρια μας τα περισσότερα από τα ψηφίσματα των Δήμων, των 59 όλης της Μακεδονίας, και εκεί να τα επιδώσουν στο σύνολό τους. Σε ό,τι αφορά αυτό που είπε ο κύριος Λούγκος, σας κάλυψε, κυρία Φταγκουρίδου. Για τις εκδηλώσεις που δρομολογούνται, ναι. Την ερχόμενη Τετάρτη 3 Ιανουαρίου ξεκινούμε την επαφή με το κοινό, ενημερωτικές εκδηλώσεις σε όλη τη Μακεδονία. Ξεκινούμε από τη Σκίδρα, στο Δήμο Σκίδρας. Θα συνεχίσουμε στην Πιερία, στην Αλεξάνδρεια, θα περάσουμε Σέρες, Δράμα και θα καταλήξουμε Θεσσαλονίκη τέλεια Ιανουαρίου. Όλα αυτά θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα, διότι ο χρόνος μας πιέζει, δεν υπάρχει χρόνος. Θα καταλήξουμε Θεσσαλονίκη στην κεντρική εκδήλωση, όπου θα παρευρίσκονται, θα κληθούν μάλλον να παρευρεθούν όλοι οι δήμαρχοι της Μακεδονίας, οι περιφερειάρχες, οι Μητροπολίτες, που επίσης μας στηρίζουν, τους έχουμε συναντήσει όλους τους Μητροπολίτες, μας στηρίζουν και αυτοί, στηρίζουν την προσπάθεια, και σύλλογοι φορείς και οποιοδήποτε και πολίτες οι οποίοι θέλουν να παρευρεθούν σε αυτή την εκδήλωση. Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα το οποίο
έχει τεθεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο, έχει σταλεί με το ταχυδρομείο, είναι συγκεκριμένο το ψήφισμα, ζητούμε δηλαδή να παραμείνουμε στην απόφαση των πολιτικών αρχηγών του 1992, η οποία έλεγε ότι είναι, ότι είναι αδιανόητο να υπάρχει όρος Μακεδονία στην ονομασία αυτού του κράτους, και ζητούμε σε περίπτωση που εκτραπεί ένα νέο πολιτικό, ένα νέο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, σε περίπτωση που εκτραπεί από αυτή την απόφαση το 92, να προκηρύξει ο Πρωθυπουργός, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, δημοψήφισμα, για να αποφανθεί ο ελληνικός λαός ως μέσο άμεσης δημοκρατίας. Με τον κύριο Δήμαρχο μιλήσαμε σήμερα το πρωί, σε ό,τι αφορά διατύπωση του ψηφίσματος. Σας καλύπτει δηλαδή το έτσι όπως διευθυνθεί και διάστημα. Απλά ήθελα να πω ότι το σύνολο των ψηφισμάτων, στο σύνολό του θα το καταθέσουμε στην κυβέρνηση για να έχει ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, διότι μέχρι στιγμής διαπραγματεύεται, αλλά δεν μπορεί να πει έχω από πίσω με έναν ολόκληρο λαό, ο οποίος και δει της Μακεδονίας τα 2-2,5 εκατομμύρια που μας πιέζουν για να μην δώσουμε την ονομασία. Οι άλλες πιέσεις έρχονται από έξω. Πρέπει να υπάρξει πίεση και από εδώ για να τη σταθμίσουμε. Να ευχαριστούμε κύριε Τάτσε Γιώργη. Ο λόγος τον κύριο Κώστα. Εγώ με τη σειρά μου να συγχαρώ τον κύριο, τον συνάδελφο μας, κύριο Τάτσιο, και εξάλλου εδώ ο τίτλος το λέει. Μακεδονία σημαίνει Ελλάδα. Ευχαριστώ. Ωραία. Ο κύριο Δήμαρχος. Επειδή η ερώτηση απευθύνθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, και σε εσάς, δεν θα με κάλυψε κύριο Στάτσιο, φυσικά και υπάρχει συνεργασία. Στα εθνικά τα θέματα δεν έχει ούτε εγωισμούς ούτε τίποτα. Μόνο συνεργασία και όλοι μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό το οποίο κρατάτε στο χέρι σας, κύριε Πρόεδρε, είναι σε συνεννόηση φυσικά με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Επαναλαμβάνω το ψήφισμα. Δεν δεχόμαστε τη χρήση του όρου Μακεδονία στο όνομα της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας, ούτε οτιδήποτε παράγωγο ή σύνθετη ονομασία με τη χρήση του όρου Μακεδονία εντός της ονομασίας της. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα δεχόμουν τον όρο Μακεδονία μόνο αν βάζαμε μπροστά το ελληνική. Ελληνική Δημοκρατία, Βόρειας Μακεδονίας, Μακεδονίας, να βάλανε ελληνική Μακεδονία. Πρόταση σου. Πρόταση μου. Διότι αν είναι Μακεδόνες, όπως λένε οι φίλοι μας οι κοινωνίες, πρέπει να αισθάνονται και Έλληνες. Δεν εννοείται οι Μακεδόνες να μην αισθάνονται Έλληνες, αν είναι Μακεδόνες. Οπότε, ελληνική Μακεδονία, ελληνική Βόρεια Μακεδονία. Αν το δεχτούν οι φίλοι μας γείτονε, θα το δεχόμαστε. Είναι άλλη αρμόδια, οπότε σύμφωνα με την πολύ καλή σύγκριση του κ. Τάτσιου και είναι σύμφωνο με το ψήφισμα αυτό, πάμε. Κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να δράξω στην ευκαιρία που τοποθέθηκε να προσθέσουμε και Μακεδονία είναι μόνο μία και ελληνική. Ναι. Αν συμφωνείτε. Και Μακεδόνας που δεν αισθάνεται, δεν είναι Μακεδονία. Πάμε για ψήφιση της αποστολής του ψηφίσματος. Υπέρ, κατά, λευκά, ομόφωνη, ευχαριστούμε.